Κανείς μας δεν είχε βρεθεί ξανά σε τόσο δύσκολες συνθήκες μαζικής καταστροφής. Φτάσαμε στο ελικοδρόμιο της Καρδίτσας, στο σημείο επιχειρήσεων και τεθήκαμε στη διάθεση των αρπών. Βοηθήσαμε κάθε άνθρωπο, ασφαλισμένοι μας και εμείς. Σε τρεις μέρες έφτασαν στο ελικοδρόμιο 700 συνάνθρωποι μας. Κάποιοι ήταν αποκλεισμένοι για 2-24 ώρα στις στέγες. Δώσαμε πρώτες βοήθειες και μεταφέραμε δεκάδες ασθενείς στα επίγοντα του νοσοκομείου. Σε πολλά σημεία δεν μπορούσε να έρθει όχημα για βοήθεια. Μόλις αποκτήσαμε πρόσβαση στις πληγείς περιοχές, σπεύσαμε άμεσα με οχήματα της οδικής βοήθειας. Επιχειρήσαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πολλές φορές δεν βλέπαμε καν πού και σε τι κατάσταση είναι ο δρόμος από το νερό και τη λάσπη. Καταφέραμε να βοηθήσουμε πάνω από 1.400 οχήματα. Δεχτήκαμε πάρα πολλά αιτήματα αποζημιώσεων. Οι πελάτες μας βίωναν μεγάλο πόνο. Εξυπηρετούσαμε άμεσα τις αναγγελίες ζημιών για τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα αυτοκίνητά τους. Πληρώσαμε την πρώτη αποζημίωση σε επιχείρηση 2 μόλις ημέρες μετά την καταστροφή. Διακανονιστές και πραγματογνώμονες, ήμασταν έτοιμοι και σε συνεχή συνεργασία ώστε να λειτουργούμε στο τόπο της ζημιάς. Το γραφείο μας στον Παλαμά έχει υποστεί τρομερές ζημιές, όπως η κάθε κτίριο το οποίο δεν καταστράφει ολοσχερός από το νερό. Ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα να στέλνουμε πραγματογνώμονες και να αποζημιώνουμε τους συνανθρώπους μας σε κάθε περιοχή. Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Παλαμά. Κατεβήκαμε στο μεταξουργείο, στον χώρο του Humanity Greece, για να βοηθήσουμε στη συλλογή και συσκευασία ειδών πρώτης ανάγκης. Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν έφτασαν τα οχήματα της Inter American για να μεταφέρουν τα είδη στους πληγέντες. Ο εθελοντισμός και η αλληλεγγύη σε βοηθούν να βλέπεις φως σε τόσο σκοτεινές ημέρες.